Ο ανώτερος μετεωρολογικός λειτουργός Φίλιππος Τίμβιος είναι τώρα μαζί μας μέσω Skype. Να δούμε, κύριε Τίμβιε, τι προβλέπει η υπηρεσία για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Το χαρακτηριστικό των επόμενων ώρων θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με χθες. Είναι ήδη στο ελάχιστο το χθεσινό τα ψηλότερα ορεινά, με πλην 5 βαθμούς στην πλατεία Τρόδους και πλην 2 στο πρόδρομο. Θα την νιώσουμε δηλαδή σε λίγες ώρες, θα δούμε απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία δεν θα κατέβει τόσο χαμηλά απόψε, λόγω της ιδιαιτερότητας της νέφωσης και των ισχυρών ανέμων που θα έχουμε. Θα δούμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο το βράδυ. Οπωσδήποτε όμως, στις περισσότερες περιοχές του εσωτερικού αναμένουμε να υπάρχει παγετός. Άρα αύριο θα είναι πιο κρύα νύχτα του χειμώνα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ναι. Εκεί είναι το φαινόμενο Μίδια που επηρεάζει και εμάς, που σαρώνει τώρα την Ελλάδα. Η ίδια διαταραχή μεν, όμως οι αέριες μάζες περνώντας πάνω από τη θάλασσα στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου αλλάζει, δεν είναι με τη μορφή που την είδαμε πιο στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ήπια. Έχουν περάσει, το κυρίως σώμα των βροχών έχει περάσει, πλέον μιλούμε για μεμονωμένες βροχές, υπάρχει και πιθανότητα για καταιγίδα στα παράλια. Παρ' όλα αυτά είναι πιο τοπικά τα φαινόμενα που αναμένουμε για αύριο. Ενώ ο καιρός φαίνεται να φτιάχνει προς το Σαββατοκυριακό. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, τα οποία είναι 16 στο εσωτερικό, 17 στα παράλια και 7 στα ψηλότερα ορεινά. Το χιόνι θα διατηρηθεί σίγουρα μέχρι το Σαββατοκυριακό. Και λέγαμε πριν ότι θα δούμε χιόνι και σε ημιωρινές περιοχές, σωστά? Μάλιστα, με την πτώση της θερμοκρασίας που αναμένεται να συμβεί σήμερα, πιθανόν να τη δούμε και σε υψόμετρα ακόμα και μικρότερα των 600 μέτρων. Βεβαίως δεν θα μιλούμε για χιονοστρώσεις, αλλά για νυφάδες χιονιού.